Σήμερα είμαστε εδώ για την κλιματική αλλαγή. Η κλιματική αλλαγή έχει μπει στη ζωή μας, είτε το θέλουμε είτε όχι, και πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι στην Ελλάδα, όπως σε πολλά άλλα πράγματα, είμαστε ανασφάλιστοι και για τις φυσικές καταστροφές. Όταν μιλάμε για φυσικές καταστροφές, δεν είναι μόνο ο σεισμός. Έχουμε βιώσει πλημμύρες, έχουμε βιώσει φωτιές και με θύματα, δυστυχώς. Η ασφαλιστική αγορά είναι δίπλα στον Έλληνα πολίτη, αλλά χρειάζεται σε συνεργασία με την πολιτεία να καταλήξουμε σε λύσεις που θα καλύψουν συνολικά την κοινωνία. Έτσι ώστε όταν επέλθει ο κίνδυνος, όταν συμβεί το κακό, να είμαστε εκεί και να μην ζητάμε από ένα κράτος που δεν έχει, αλλά ασφαλιστικά και αντασφαλιστικά κεφάλαια να έρθουν να επουλώσουν τις πληγές και να οδηγήσουν στην ανάπτυξη. Οι μετεωρολογικές επιστήμες και οι υδρολογικές, γενικά οι γεωφυσικές επιστήμες, μπορούν να βοηθήσουν πάρα πολύ στην προσαρμογή μας, διότι η προσαρμογή μας στην κλιματική αλλαγή μειώνει το κόστος από το αποτύπωμά μας, όπως είναι τώρα, στο μισό. Δηλαδή τώρα η χώρα μας, αν δεν κάνει τίποτα, στο τέλος του αιώνα το χρέος μας θα αυξηθεί σε αυτά, θα μας κοστίσει αυτό πάνω από 700 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ με προσαρμογή μένει το μισό. Επομένως, μπορούν να κάνουν πάρα πολλά, η επιστήμη μπορεί να βοηθήσει τον άνθρωπο και προς τα εκεί προχωράμε. Σήμερα είχαμε λοιπόν μια ημερίδα για κλιματική αλλαγή και φυσικές καταστροφές. Σημαντικό το ότι η ασφαλιστική αγορά αποφασίζει να μιλήσει για αυτά τα θέματα που παραμένουν στην κορφή της επικαιρότητας, είναι σημαντική κίνδυνη. Πρέπει και η ασφαλιστική αγορά, η οποία μπορεί και έχει όλες τις προϋποθέσεις, να συμμετάσχει στο να επισπεύσουμε την έβρεση λύσεων για να αντιμετωπίσουμε τα πολύ σημαντικά ζητήματα μέσα από τις φυσικές καταστροφές. Είχαμε σημαντικούς ομιλητές, έγκριτους καθηγητές, οι οποίοι μας μιλήσανε για τις πρωτοβουλίες που έχουν γίνει παγκοσμίως, αλλά επίσης για την κλιματική αλλαγή αυτή καθ' αυτή, τις επιπτώσεις, για το σεισμό που είναι και επίσης πολύ σημαντικό στη χώρα μας, γιατί είμαστε μια πολύ σεισμογενής χώρα, και γενικότερα το ενδιαφέρον της ασφαλιστικής αγοράς να συνεισφέρει, φάνηκε ότι είναι πάρα πολύ έντονο και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό μήνυμα. Οι μεγάλοι ασφαλιστικοί όμιλοι έχουν δείξει ιδιαίτερη ευαισθησία, αντιλαμβάνονται πάρα πολύ καλά τι σημαίνει κλιματική αλλαγή, την οποία μάλιστα τώρα τη λένε και κλιματική κρίση, γιατί έχει πάρει πολύ μεγάλες διαστάσεις, επενδύουν χρήματα στην έρευνα, υποστηρίζουν τις κοινωνίες και ευρύτερα μπορούμε να πούμε ότι είναι μεταξύ των κλάδων της οικονομίας που συμμετέχουν πάρα πολύ ενεργά. Αυτό είναι κάτι το οποίο οραματιζόμαστε και θα πετύχουμε και στη δική μας ασφαλιστική αγορά. Βεβαίως, οι ασφαλιστικές εταιρείες, πέραν του βασικού ρόλου που είναι να καλύψουν τις ζημιές που έχουν ασφαλίσει, μπορούν να συνεισφέρουν και με συμβουλευτικό ρόλο και με ενημέρωση προς τους πολίτες, και αυτό το κάνουν όχι στα πλαίσια μόνο της εταιρικής υπευθυνότητας, αλλά περισσότερο γιατί γνωρίζουν και θέλουν να μοιραστούν αυτή τη γνώση τους, και αυτό είναι πολύ καλό για τις κοινωνίες. Η σημερινή εκδήλωση είναι μια εκδήλωση η οποία οργανώθηκε από την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών και έχει σαν στόχο να μιλήσει και να ευαισθητοποιήσει γύρω από το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής και των φυσικών καταστροφών. Νομίζω ότι είναι πια πέρα από κάθε αντίρρηση φανερό ότι έχουμε πρόβλημα κλιματικής αλλαγής. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε τις επιδράσεις από ακραία καιρικά φαινόμενα, τα οποία έχουν την πηγή τους στις ανθρώπινες δραστηριότητες και κυρίως στην θέρμανση, την υπερθέρμανση του πλανήτη μας και στην εκπομπή αερίων του θερμοκηπίου και διοξιδίου του άνθρακα βασικά. Και βλέπουμε ότι αυτό επηρεάζει το κλίμα με έναν τρόπο τόσο ριζικό, τόσο απότομο. Δηλαδή είδαμε νούμερα όπου πράγματα που δεν είχαν γίνει για εκατομμύρια χρόνια γίναν τα τελευταία 100 χρόνια. Πραγματικά λοιπόν πρέπει να πάρθουν μέτρα, και αυτό είναι κάτι που επήγει, δεν είναι κάτι που μπορεί να μετατεθεί στο αόριστο μέλλον, πρέπει να πάρθουν μέτρα γρήγορα. Ο στόχος είναι μέχρι το 2050 να έχουμε φτάσει σε μία οικονομία που θα είναι απαλλαγμένη εντελώς από τον άνθρακα και θα στηρίζεται σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Έχουν μπει λοιπόν οι στόχοι. Το θέμα είναι ότι πρέπει να παρθούν άμεσα μέτρα σε όλα τα κράτη
όχι μόνο σε ένα, σε όλα τα κράτη, ούτως ώστε πραγματικά να καταφέρουμε να κάνουμε τον πλανήτη μας ξανά βιώσιμο και να μπορέσουμε να τον παραδώσουμε στα παιδιά μας καλύτερο από ό,τι τον πήραμε. Νομίζω ότι είχαμε μια πλειάδα μαζί μας πολύ καλών ομιλητών, κύρους διεθνούς μπορώ να πω, από τον ακαδημαϊκό χώρο, από τον ΟΗΕ όπως είδατε, τον υπεύθυνο του προγράμματος για τον ασφαλιστικό τομέα και για τη βιώσιμη ανάπτυξη, μας μίλησαν πολύ. Το θέμα είναι γιατί ο ασφαλιστικός κλάδος μπορεί να κάνει κάτι. Κατά τη γνώμη μας, που δεν είναι μόνο γνώμη μας, είναι αντικειμενικό, ο ασφαλιστικός κλάδος είναι από τους κλάδους που καλύτερα από κάθε άλλον μπορεί να έχει θετική παρέμβαση στο θέμα της κλιματικής αλλαγής. Και ποιος είναι ο λόγος? Ο λόγος είναι ότι οι ασφαλιστές, λόγω της φύσης της δραστηριότητάς τους, το ότι ασφαλίζουν και έχουν στοιχεία, μπορούν σε όλες τις χώρες και να ενημερώνουν τους πολίτες και να τους αναδεικνύουν τρόπους πρόληψης διαφόρων φαινομένων, π.χ. πλημμυρών κτλ. Και να αποζημιώνουν και έρευνες κάνουν για καταστροφικά μοντέλα, για χαρτογράφηση περιοχών κτλ. Αλλά πάνω απ' όλα, μία τελευταία ιδιαιτερότητα που έχουν είναι ότι συγκεντρώνοντας πολύ μεγάλα χρηματικά ποσά από τα χρήματα των ασφαλισμένων, είναι μεγάλος θεσμικός επενδυτής και μπορεί να διοχετεύσει ένα μέρος των επενδύσεων προς αυτό που λέγεται πράσινα assets, δηλαδή επενδύσεις οι οποίες είναι φιλικές προς το περιβάλλον. Για όλους αυτούς τους λόγους, νομίζω αναπτύχθηκαν αρκετά από όλους τους ομιλητές, νομίζω ότι ο ασφαλιστικός τομέας μπορεί να συμβάλλει πολύ.